Διάφορα προγράμματα καθώς και πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και αφορούσε την ένταξη των μεταναστών στις περιοχές που διαμένουν, στο οποίο συμμετείχε και ο Δήμος Σερών με τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Χρυσάφη ως Πρόεδρο Μεταναστευτικών και Κρίσεων της ΚΕΔΕ. Τους οι οποίοι θέλουν να μείνουν, τους ελάχιστους που θέλουν να μείνουν εδώ, υπάρχουν πρωτοβουλίες και υπάρχουν προγράμματα ένταξής τους. Το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε βέλτιστες πρακτικές. Υπήρχε ένα δίπολο πόλεων, 8 πόλεων. Οι πόλεις οι οποίοι οδηγούσαν, κάθε πόλη οδηγούσε μία άλλη. Δηλαδή υπήρχε ένας μέντορας, μία πόλη μέντορας και μία πόλη ακόλουθος. 4 τέτοια ζευγάρια. Ήταν η πρώτη φάση του προγράμματος στην οποία αναλύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές ένταξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις και οι ΣΕΡΕΣ ανήκουν στις πόλεις μέντορα της Β' φάσης. Η δεύτερη φάση του προγράμματος, οι πόλεις οι οποίες ήταν ακόλουθοι γίνονται μέντορες και θα ακολουθούν από δύο επιπλέον πόλεις κάθε μία. Και λέμε ότι στις περιοχές αυτές, στις πόλεις δηλαδή που θα ακολουθήσουν στη δεύτερη φάση, η μία θα είναι ΣΕΡΕΣ. Περισσότερο το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με τις χώρες προορισμού. Το 90% περίπου του χωρών προορισμού είναι Βόρεια Ευρώπη. Άρα θα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα περισσότερο εκεί, της όσμωσης που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των πόλεων, των κατοίκων και των μεταναστών. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσάφη, τέτοια προγράμματα εκτός από τεχνογνωσία μόνο θετικά μπορούν να αποφέρουν. Να επιτευχθεί μια κοινή κουλτούρα, και αυτό στο οποίο επιμένουμε είναι ότι θα πρέπει, και αυτό το οποίο είναι αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος, είναι ότι θα πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστό, να υπάρχει αλληλοσεβασμός και των μεταναστών που έρχονται σε ένα τόπο και των συνθηκών που επικρατούν σε αυτό το τόπο. Δεν μπορεί ένας μετανάστης να έρχεται σε ένα τόπο και να μην απόλυτα σέβεται τις καταστάσεις, τις ιδιαιτερότητες, τα ήθη, τα έθιμα της περιοχής στην οποία εγκαθίσταται. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εκ των ονουκάνευ. Και αντίστοιχα, προφανώς, τα βασικά δικαιώματα του οποιοδήποτε πολίτη θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά. Πάντα μιλάμε για αυτούς οι οποίοι νομίμως έχουν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να ενταχθούν στις ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην ιστορία της δομής των Σερών, καθώς δεν ρωτήθηκε και ενημερώθηκε αμέσως μόλις ανέλαβε. Πρέπει να σας πω ότι όταν ανέλαβα δεν υπήρχε παρά μικρή πληροφόρηση για το οτιδήποτε. Όταν ανέλαβα τον Σεπτέμβριο, όταν αναλάβαμε τον Σεπτέμβριο του 19, χωρίς να ρωτηθεί κανένας, το καλοκαίρι του 19, αν θυμάστε, έγινε μια δομή. Το καλοκαίρι, πρωτού αναλάβουμε. Έγινε μια δομή. Δεν ενημερώθηκε κανένας, καμιά δημοτική αρχή. Μόνοι τους το έκαναν, μόνοι τους την έστησαν, μόνοι τους την λειτουργήσαν. Από τα μέσα του 20 και μετά υπάρχει μια ομαλοποίηση, υπάρχει μια ενημέρωση. Και νομίζω ότι έχουμε βρει ένα μόντους βιβέντι με το Υπουργείο, ούτως ώστε, το Υπουργείο Μετανάστευσης, ούτως ώστε να έχουμε και την ενημέρωση και τη συνέργεια για τους μετανάστες που έρχονται.